οπότε κύριε, τι να πάμε στη Μήλο, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Διάκο, να μας πει τι γίνεται στο νησί φέτος της Μήλου. Ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Κύριε Διάκο, καλή σας μέρα. Καλησπέρα, μάλλον, γιατί έχει περάσει. Από το λιμάνι της Μήλου. Καλή σας μέρα, από τον Αδάματα του λιμάνι της Μήλου. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Πώς είναι το καλοκαίρι σας φέτος? Είστε και επαγγελματίας του τουρισμού, τα ξέρετε καλύτερα από όλους να μας τα πείτε. Κοιτάξτε, είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πρωτόγνωρο. Όλοι μαθαίνουμε να ζούμε με κάτι καινούριο, όλοι βρισκόμαστε σε μια πανδημία, τα πάντα είναι διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά πάμε αρκετά καλά. Το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει μια τεράστια ακτογραμμή. Ο κόσμος ευχαριστιέται, το νησί έχει αρκετό κόσμο. Μάλλον περισσότερο και από αυτό το οποίο περιμέναμε. Ο κόσμος είναι ικανοποιημένος. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα το νησί, εκτός που είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλές παραλίες, έχει 80 παραλίες. 80 και κόσμος... κάθε μία διαφορετική. Είναι από διαφορετική, την άλλη. Καταλάβατε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Σαν να είσαι σε ένα τελείως διαφορετικό νησί καθημερινά. Ακριβώς. Κάθε φορά που πας σε άλλη παραλία, νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε άλλο νησί. Αυτό λοιπόν δίνει αυτή την αίσθηση ασφάλεια. Γιατί όπου και να πας, δεν υπάρχει πολυκοσμία, δεν υπάρχει κόσμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ευχαριστεί πάρα πολύ τον κόσμο, ο οποίος έχει φοβίες και καλά κάνει βέβαια με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και περνάει υπέροχα. Συνάμα, έχει πάρα πολλά μέρη, μπορεί ο κόσμος να φάει, να πιει, είναι τα Πολόνια, είναι η Πλάκα. Υπάρχουν μικρές ταβέρνες, οι οποίες δεν είναι σε μία πιάτσα, είναι διάσπαρτες στο νησί. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορούμε ακόμα και αισθανόμαστε ασφαλείς, είμαστε ασφαλείς, το νησί δεν έχει ακόμα κρούσμα, το διαχειριζόμαστε σωστά, είμαστε επαγγελματίες, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λειτουργούμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο και πάμε καλά. Κύριε Διάκο, διαψεύστε με αν κάνω λάθος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι επειδή έχουν δυσκολέψει τα πράγματα σε κάποια νησιά κοντά στη Μήλο, έχει αποφασίσει ο κόσμος και έχει βρει, ας πούμε, την ασφάλειά του σε εσάς, στη Μήλο. Έρχεται κόσμος από άλλα νησιά εκεί τελικά, ναι, να κάνει τις διακοπές του. Κοιτάξτε, είμαστε και προνομιούχοι, γιατί έχουμε και πολλά βαπόρια και γρήγορα βαπόρια και πάρα πολλά και έρχεται ο κόσμος ακόμα και Σαββατοκύριακα. Είναι προνομιούχο το νησί σας, λέω και πάλι, γιατί η αυτογραμμή του είναι πάρα πολύ μεγάλη και όπως είπατε και εσείς είναι παντού διαφορετική. Οπότε ο κόσμος βρίσκει ασφάλεια και μας προτιμάει. Και πραγματικά επειδή υπάρχουν σε διάφορα νησιά προβλήματα και επειδή το νησί είναι πάρα πολύ όμορφο και το γνωρίζετε, το ξέρει πια όλος ο κόσμος, πραγματικά δεχόμαστε αυτή τη στιγμή πολλούς τουρίστες, πολλοί κόσμο και πολλούς Έλληνες οι οποίοι είχαν επιλέξει κάποιο άλλο νησί και τελικά καταλήγουν να επιλέξουν εμάς. Είναι ένα πανέμορφο νησί, κύριε Διάκο, το οποίο σίγουρα όλοι πρέπει να επισκεφθούμε. Εγώ έχω περάσει υπέροχες διακοπές και σίγουρα θα ξαναέρθω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία σύνδεση και τις υπέροχες εικόνες. Την καλημέρα μας. Να φάζουμε στη Μήλο. Να είστε καλά. Το θα έρθουμε για να φάμε και γλυκό κουταλιού κουφέτο, παιδιά. Γλυκό κουταλιού κουφέτο. Στη Μήλο. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικούς ποιητικούς πελτέδες κτλ.